Οι συγγενείς του 50χρονου κτηνοτρόφου στο ορεινό χωριό Λεκάνη Καβάλας ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πώς μπόρεσε να προχωρήσει στο αποτρόπαιο διπλό έγκλημα. Να σηκώσει τη μονόκανη καραμπίνα του και να σκοτώσει το μόλις 10 μηνών παιδί του, την 30χρονη ενδιαστάση σύντροφό του, και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Με πήρε τηλέφωνο, με είπε, έλα στο μάντρι. Ποιο σα πήρε? Αυτό ο ξάρω. Σκοτώ, αυτοκτόνησε. Και μετά αυτοκτόνησε. Έλα στο μάντρι δύο φορές, τρεις και με το κλείνει. Και από εκεί άφησα τα ζώα τα δικά μου και ήρθα, τους βρήκα νεκρός. Η 30χρονη Ελληνογερμανίδα ήρθε για να μείνει μόνιμα στον τόπο καταγωγής της πριν λίγα χρόνια. Είχε σχέση με τον 50χρονο κτηνοτρόφο και πριν 10 μήνες απέκτησαν μαζί ένα αγοράκι. Τελευταία χώρισαν τώρα για ποιους λόγους δεν ξέρω βέβαια. Και αυτή η κοπέλα ζούσε με τον παππού της εδώ και αυτός μόνος του στο σπίτι τους. Χτες το βράδυ ήμασταν μαζί, ήρθε στο σπίτι μου μαζί με τον μικρό, 10 μηνών μωρό ήτανε. Και δεν με είπε και τίποτε. Όχι, ήταν χαρούμενη και το μωρό το ίδιο. Τον τελευταίο καιρό το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και έφτασαν στα δικαστήρια για την επιμέλεια του παιδιού. Ωστόσο, οι σχέσεις τους ήταν φιλικές. Έβλεπα ότι μιλούσε, σταματούσε εδώ με το αυτοκίνητο, μιλούσαν, έπαιρνε το μωρό. Το πρωί ο 50χρονος ζήτησε από τη νεαρή γυναίκα να πάει με το μωρό στο στάβλο του για να το δει. Στις 9 και 20 το πρωί, γυναίκα και μωρό έφτασαν εδώ στο μαντρί του κτηνοτρόφου μετά από πρόσκλησή του για να συζητήσουν ήρεμα και να χαρούν την ημέρα. Η ανιψιά μου την είπε μην πας μαζί του στο μαντρί. Και αυτή είπε θα πάω λίγο να περάσω τον καιρό μου. Το πρωί τον είδα, ήρθε εδώ πέρα, άφησε κάτι αυγά και πήρε και λίγο ψωμί και έφυγε. Αλλά ήταν τόσο σκυθροπός, τον κοίταξα και αυτός ο άνθρωπος τι απελπισμένος είναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος είχε εκφράσει φόβους ότι η νεαρή μητέρα, αποκτώντας την επιμέλεια του παιδιού, θα το πάρει και θα φύγει στη Γερμανία. Το έγκλημα ερευνά η ασφάλεια Καβάλας.